Να συνεχίσει ο κύριος Καλλιδόνης με τα υπόλοιπα. Να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και τον κύριο Χατζηχρήστου για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου κάθε φορά να βρίσκομαι εδώ και να συζητάμε διάφορα θέματα. Και το ωραίο είναι ότι κάθε φορά το session έχει διαφορετικό τρόπο με τον οποίο γίνεται. Ενώ είναι στην θεματολογία, είναι σε αυτά που ασχολούμαι. Αλλά είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο γίνεται και έτσι αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όλους μας, πιστεύω. Δεν έχω κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Θα συζητήσουμε νέες τεχνολογίες. Δεν θα σας δείξω δεδομένα πολύ, πολύ υψηλής ποιότητας, είτε μεγάλες μελέτες συστηματικά review, γιατί μιλάμε για νέες τεχνολογίες. Αν καταλήξουμε και έχουμε συστηματικά review, πλέον έχουμε πάψει να έχουμε νέες τεχνολογίες. Είναι πλέον παλιές αυτές τις τεχνολογίες. Και θα ξεκινήσω από μια θεματολογία η οποία είναι η πιο, θα έλεγα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πρακτικής των ουρολόγων, που είναι η υπερπλασία του προστάτη για τις τεχνικές τις οποίες χρησιμοποιούμε, μεγάλο κομμάτι της πρακτικής μας και έχει πολύ καλή εξέλιξη την τελευταία χρονιά και τα τελευταία, μάλλον θα έλεγα, μια περίοδο της τάξης της μιας πενταετίας. Η πρώτη τεχνική είναι, αρχικά ονομαζόταν AquaBeam, τώρα λέγεται AquaBlation, έχει άλλη ονομασία. Είναι μια πολύ ωραία τεχνική, όπως βλέπετε εδώ πέρα στο βίντεο. Ουσιαστικά κατευθυνόμενο βάζουμε το probe του διορθικού υπερήχου και βλέπουμε ταυτόχρονα τον προστάτη, δηλαδή με τον υπέρηχο, μπαίνουμε ενδοσκοπικά, τοποθετούμε το αντίστοιχο εργαλείο που έχει η συγκεκριμένη μέθοδος και τι κάνει, ουσιαστικά με ένα πίδακα νερού που ψεκάζει, καταστρέφει τον προστάτη στα όρια τα οποία τοποθετούμε εμείς, τα θέτουμε πάνω στον υπέρηχο τον οποίο κάνουμε. Άρα δηλαδή είναι μια μέθοδος η οποία δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να τοποθετήσουμε σωστά τον εξοπλισμό μας, να κατευθύνουμε όπως δείχνει ακριβώς τώρα στο βίντεο τις θέσεις εκτομής πάνω στην κάψα του προστάτη όπως τις βλέπουμε στον υπέρηχο και μετά το μηχάνημα εκτελεί μόνο του την εκτομή. Νομίζω είναι το όνειρο κάθε ουρολόγου. Πώς ασχολούνται με καλή υπερπλασία εδώ πέρα? Όλοι, έτσι. Όλοι. Πόσο θα τους ενδιέφερε, είστε όλοι ικανοποιημένοι από τη διορυθμική εκτομή, το διπολικό ή το μανιτάρι, οτιδήποτε. Υπάρχει κάποιος που να θέλει κάτι άλλο? Πιστεύετε ότι μια τέτοια τεχνολογία θα έπιανε, τύπου να κάθεσαι να πίνεις τον καφέ σου και να δουλεύει το μηχάνημα για σένα? Είναι κάτι ενδιαφέρον? Πιστεύω ότι είναι κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον, έτσι. Οι ουρολόγοι θα το κάνουν αυτό, γιατί είναι η φύση του πράγματος που δεν θα το κάνουν. Θέλει ενδοσκόπηση, οπότε θα το κάνουμε εμείς. Μπορούν οι γυναικολόγοι να το κάνουν. Για πες μας τι δεδομένα υπάρχουν εδώ πάνω. Λοιπόν, ναι, ναι, γι' αυτό να το συζητήσουμε συνολικά. Σας δείχνω πρώτα την τεχνική για να έχετε μια αντίληψη γιατί συζητάμε. Και είχε ξεκινήσει μία μελέτη, η οποία ονομάζεται και Water Jet Ablation Therapy for Endoscopic Resection of Prostate Tissue, τέλος πάντων. Όμως η πιο πρόσφατη μελέτη είναι το 2018. Και αυτή τι είναι? Είναι μία blinded μελέτη, randomized, που συγκρίνει τη συγκεκριμένη τεχνική με την DURP. Ουσιαστικά ήταν αυτό που θέλαμε κάπως για να αρχίσει να τεκμηριώνεται η συγκεκριμένη μέθοδος, ότι λειτουργεί. Να σημειώσω ότι είναι non-inferiority study, δηλαδή δεν θα αποδείξει αν είναι καλύτερη, θα αποδείξει ότι δεν είναι χειρότερη η μέθοδος η νέα. Έχει μια διαφορά στα στατιστικά στο πώς θα τη διαχειριστεί κάποιος. 116 ασθενείς aquablation, 65 ασθενείς TURP. Παρακολούθηση μικρή, 6 μήνες. Πιστεύω καθοδόν θα δούμε και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Primary endpoints, IPSS στους 6 μήνες και τις επιπλοκές, που είναι το πρώτο και πιο σημαντικό. Θα βλέπαμε πρώτα επιπλοκές σε τέτοιες μεθόδους και από εκεί και πέρα αν λειτουργεί. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά των ασθενών. Λίγο πολύ είναι τα ίδια. Σας δείχνω απλά να δείτε τις διαστάσεις του προστάτη σε ML όπως είχαν μετρηθεί οι μετρούς. Και οι μεταβολές στη διάρκεια του χρόνου. Ουσιαστικά έχουμε μεταβολές, έχουμε καλές μεταβολές στο IPSS, στην ποιότητα ζωής, στο QMAX. Το Post Residual Volume δεν έχει κάποια ιδιαίτερη μεταβολή. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, η ασφάλεια της μεθόδου, τουλάχιστον όπως δείχνεται από αυτή τη μελέτη, είναι καλύτερη, γιατί αυτή είναι η γενική ασφάλεια, το μπλε πάντα είναι το aquablation, το TURP είναι το κόκκινο. Η δεύτερη στήλη ουσιαστικά δείχνει την ακράτεια, τη δική της λειτουργία και την παλίδρομη εξπερμάτιση. Και αντίστοιχα, οι συνολικές επιπλοκές κλάβι εντίντο από grade 2 ως 5 είναι η τελευταία στήλη. Οπότε βλέπουμε ότι φαίνεται ότι είναι ασφαλής και είναι ακόμα ασφαλέστερη η μέθοδος σε προστάτες 50 με 80 cc.
Αυτό που έδειξε η συγκεκριμένη μελέτη, γιατί είπαμε είναι non-inferiority study, έδειξε ότι βελτιώνει τα συμπτώματα στους 6 μήνες αντίστοιχα με την URP, ότι είναι ασφαλής αντίστοιχα και ότι επίσης δεν έχει πολύ μικρότερα ποσοστά σε παλίδρομη εξπερμάτιση συγκριστικά με την URP. Αυτά είναι τα δεδομένα αυτής της μελέτης. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι μεγάλη συζήτηση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η συγκεκριμένη επέμβαση και βέβαια υπάρχουν πάντα στις νέες τεχνικές υπάρχουν και θέματα τα οποία μπορεί εμείς να μην τα βλέπουμε στην παρουσίασή της και καθοδόν να παρουσιάζονται και να βλέπουμε τα πραγματικά δεδομένα αυτής της μεθόδου. Ο προστάτης είναι ένα όργανο το οποίο το έχουν ξεφτυλίσει. Έτσι, το έχουν κάνει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Από θερμότητα, αλκοόλ, δεν ξέρω τι άλλο έχουν βάλει μέσα. Θα μας δείξει μετά και άλλες μεθοδολογίες. Γεγονός είναι ότι όλες οι τεχνολογίες περνάνε ένα πικ. Ένα-δύο χρόνια είναι η επανάσταση, υποτίθεται. Πετάνε ένα πλατό και αν δεν αξίζουν μετά, εξαφανίζονται. Έτσι. Εγώ το διδακτορικό μου το έκανα με τη θερμοθεραπεία τότε. Τρελάμενοι όλοι με τη θερμοθεραπεία, δεν ακούει κανένας για θερμοθεραπεία πλέον πουθενά. Απ' την άλλη, εδώ είναι κάτι πραγματικά διαφορετικό. Και έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος πλέον και οι συνάδελφοι έχουν κουραστεί να ακούνε ότι η επαναστατική μέθοδος για την διουρηθρική προστατεκτομή πλέον είναι η τουρις. Έτσι, γιατί πλέον πρέπει να κάπου να το σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Έτσι, να βλέπουμε δημοσιεύσεις σήμερα στην Ελλάδα και να ακούμε και στις τηλεοράσεις ότι αυτό είναι το επαναστατική μέθοδος που πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα μετά από 25 χρόνια που γίνεται η τουρις. Έτσι. Ξέρετε σε τι αναφέρομαι και ξέρετε πολύ καλά ότι εντάξει, αυτό τώρα είναι κατά τα όρια του, φτάνει τα όρια του γελίου. Άρα, εγώ πιστεύω. Δεν έχω καμία σχέση εμπορικά με την εταιρεία εδώ πέρα, αλλά το κόνσεπτ αυτό μ' αρέσει. Και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό είναι σοβαροί. Έχω την αίσθηση ότι αν λύσουν το θέμα της εμόστασης, γιατί στην εμόσταση ακόμα έχουν κάποια προβληματάκια, θα συζητάμε για κάτι τελείως ανατρεπτικό. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Γκίλινγκ, που ήταν ο πρωτεργάτης του Χόλεπ, ουσιαστικά το έχει παρατήσει και έχει πάει στο Aquablation τώρα, έτσι. Είναι πολύ λογικό, λογικό. Έχετε απλά κάποια ερώτηση, ναι. Υπάρχει το θέμα της αιμορραγίας. Γιατί μετά δεν υπάρχει στις Χόλμιν προστατευτόμενες που βάζουν για αυτό, στο τέλος και κάνουν αιμόσταση. Γι' αυτό αναφέρθηκα στο θέμα ότι πολύ συχνά βλέπουμε τεχνικές οι οποίες ξεκινάνε με φανταστικά δεδομένα, ναι, και τελικά εξελίσσονται και παρουσιάζεται πλέον με τον καιρό όσο διαδίδεται η τεχνική και μπαίνουν πολύ περισσότερα κέντρα μέσα στη συγκεκριμένη τεχνική, πλέον παρουσιάζεται η πραγματικότητά της ποια είναι. Είναι όπως ήταν με το ρομπότ, 97% στη δική της λειτουργία, ναι, το 2000 και ναι, το 2018 δεν έχει καμία σχέση το ποσοστό αυτό, γιατί πλέον έχει απλωθεί η τεχνική, μπήκανε πολύ μέσα και πραγματικά βλέπουμε ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η πρακτική. Σχόλιο πιο πολύ. Επειδή και εγώ το είχα δει αυτό στο πανευρωπαϊκό, ουσιαστικά καταρχήν το marketing που το προώθησαν και λιγάκι ήταν ενδιαφέρον, γιατί έλεγε ότι βγάζει το βασικότερο risk factor από την εξίσωση. Που είναι ο γιατρός, δηλαδή. Που είναι ο ρολόγος. Ναι, ναι. Ένα αυτό που λέγανε. Το άλλο είναι όμως ότι έχει και αυτό τις συγκεκριμένες ενδείξεις. Δηλαδή λέγανε μέσω λοβό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε αυτή τη φάση, στόμια κοντά, δηλαδή έχει και αυτό, δεν είναι πανάκι επίσης. Από ό,τι έχω συζητήσει με τους ανθρώπους που το κάνουν, έτσι, αυτά έχουν εξαλειφθεί. Ναι. Το βασικό πρόβλημα είναι στο τέλος της νεροβολής, γιατί ουσιαστικά είναι μια νεροβολή. Πώς πάνε στα πλοία και κάνουν τις αμοβολές και καθαρίζουν τις σκουριές. Αυτό είναι μια νεροβολή. Έτσι. Είναι ότι μετά έχουν late bleeders. Δηλαδή ότι οι ασθενείς σου γυρνάνε με αιμορραγίες. Και εκεί τώρα σκέφτονται πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό. Αλλά σαν concept πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Για ερεθιστικά και ακράτεια, έχουν κάποιες παρατηρήσεις, κάποια σχόλια ή αυτοί που κάνουν, που έχουν την εμπειρία. Αυτά είναι κομμάτια τα οποία ακόμα δεν θα τα πιστέψω και να μου τα πούνε. Έτσι. Γιατί ερεθιστικά και ακράτεια έχουν όλες οι μέθοδοι. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις στον προστάτη είναι μη προβλέψιμο, τουλάχιστον με τη δική μου εμπειρία. Υπάρχουν άλλοι που ξέρω μπορεί να είναι πιο καλοί, αλλά εγώ πιστεύω ότι ό,τι και να κάνουμε, υπάρχουν ασθενείς που θα κάνουν ερεθιστικά. Έτσι, και άμα δεν το κάνεις σωστά και οι υπολογισμοί σου είναι κακοί, και θα είναι και η ακράτεια. Οπότε πιστεύω ότι θέλουν να λύσουν άλλα θέματα ακόμα εδώ πέρα. Δηλαδή το θέμα της εμόστασης είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο, κάποια ερώτηση πριν προχωρήσουμε? Προχώρα, Πανέλη. Δεύτερη τεχνική, η οποία δεν είναι το όνειρο του ουρολόγου σίγουρα, γιατί πρέπει να κάνουμε κάτι για να μπορέσει να γίνει συγκεκριμένη, να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη τεχνική.
Είναι μια τεχνική όμως, η οποία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Μπορεί να γίνει θεραπεία, να γίνεται στο ιατρείο. Ουσιαστικά τι κάνουν, υπάρχει μια συγκεκριμένη χειρολαβή, όπως αυτή εδώ πέρα που βλέπετε, η οποία ψεκάζει ατμό, θερμοκρασία, 103 βαθμούς Κελσίου. Αυτή λοιπόν μπαίνουμε ενδοσκοπικά και τοποθετούμε σε συγκεκριμένη θέση κάποια, ένα είδος, θα το πω, μάρκερ, και καίγεται με τον ατμό ο προστάτης ακριβώς μπροστά από αυτό. Ξανατοποθετούμε μάρκερ, ένα εκατοστό πιο κάτω, ξανά την ίδια δουλειά, μέχρι τελικά να κάψουμε όλο τον προστάτη. Το πλεονέκτημα είναι ότι, είπαμε, γίνεται στο ιατρείο, δεν χρειάζεται αναισθησία, δεν χρειάζεται γενική αναισθησία, είναι τοπική, θα μπορούσε και περιοχική κατά περιπτώσεις, θα το δούμε καθοδόν. Έχει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα. Αναφέρονται οι πρώτες μελέτες και όταν παρουσιάστηκε η τεχνική ότι θα υπάρχει διατήρηση, καλή διατήρηση της ούρησης και της θηλυκής λειτουργίας και μπορεί ο ασθενής να επανέλθει γρήγορα. Καθετηριασμούς 2-3 μέρες αναφερότανε. Και έχουμε τη μελέτη του 2018, η οποία και αυτή είναι τυχεοποιημένη μελέτη, που συγκρίνει την τεχνική αυτή με μία επέμβαση SAM. Δηλαδή ουσιαστικά σαν να κάνουμε το ίδιο, αλλά τελικά το βασικό κομμάτι της επέμβασης δεν το κάνουμε. Τι θα κάναμε, θα κάναμε μια γυστεροσκόπηση, θα μπαίναμε μέσα και θα κάναμε τη τεχνική αυτή, τη ρέζουμ, να καθαρίσουμε τον προστάτη. Στην περίπτωση, η αντίστοιχη σαν επέμβαση, τι είναι, μια κάμπτη γυστεροσκόπηση. Να μπούμε, να κάνουμε την ενδοσκόπηση και να μην κάνουμε τίποτα άλλο σε ό,τι αφορά τον προστάτη, την εκτομή του. Όλες αυτές ήταν 136 ασθενείς στη ρέζουμ, 61 στην άκαμπτη γυστεροσκόπηση. Όλες οι επεμβάσεις γίνανε σε ιατρείο, είτε σε μονάδα ημερήσιας νοσηλείας. 69% γίνανε με καταστολή, με αγωγή περός. 21% γίνανε με μπλοκ προστάτη, αντίστοιχο με αυτό που κάνουμε για τις βιοψίες. Και 10% με καταστολή με ενδοφλέβια αγωγή. Οι ομάδες των ασθενών είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά, δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Στους 3 μήνες, αυτά εδώ είναι τα αποτελέσματα που φαίνεται ότι έχουμε βελτίωση συγκριτικά με το control, το οποίο τι είπαμε, ότι είναι απλά μια κυστοσκόπηση. Αξιολογικό ήταν, αναμενόμενο ήταν. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα follow-up σε αυτή τη συγκεκριμένη μελέτη ως 36 μήνες. Το οποίο follow-up τι δείχνει, ότι υπάρχει μια στατιστικά σημαντική διαφορά σε όλες τις παραμέτρους. IPSS, ποιότητα ζωής, μέγιστη ροή, το υπολειμματικό όγκος ούρων μόνο δεν έχει σημαντική διαφορά. Και αυτά τα αποτελέσματα έχουν ουσιαστικά συντηρηθεί στη διάρκεια του χρόνου. Αυτές είναι ανεπιθύμητες ενέργειες, κύριο πρόβλημα η δυσουρία, τα ερεθιστικά συμπτώματα, αιματουρία, σχετικά μικρό ποσοστό. Γενικότερα, εκεί οι συγγραφείς λέγανε ότι υπάρχει μια απουσία απότερων ανεπιθύμητων επιπλοκών. Χρειάζεται κάποια επέμβαση γύρω στο 4,4% των ασθενών μέσα στην τετραετία. Και φαίνεται ότι συνολικά όλη αυτή η βελτίωση που έχουν με αυτή τη μέθοδο οι ασθενείς, στη διάρκεια του χρόνου φαίνεται να συντηρείται αυτούς τους 36 πρώτους μήνες. Το θέμα είναι ότι στη συγκεκριμένη μέθοδο υπάρχουν κάποια ερωτηματικά το πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν, για παράδειγμα, ένας μεγάλος μέσος λοβός. Και φυσικά δεν έχουμε δεδομένα από άλλους. Σαν τεχνική, θα μπορούσε να είναι η αγαπημένη τεχνική του ουρολόγου στο ιατρείο του, εφόσον δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά την αναισθησία. Παναγιώτη, η διαφορά με την Τούνα ποια είναι που είχαμε παλιά και εξαφανίστηκε? Εντάξει, είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το ablation, με τον οποίο γίνεται ο καθαρισμός. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ατμός. Έχει, αντίστοιχα και στην Τούνα, δεν χρειαζόταν γενική αναισθησία για να πραγματοποιηθεί η επέμβαση, ούτε καν περιοχική. Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, δεν έχουμε κάποια σύγκριση όμως με μέθοδο αντίστοιχη, ή την Τούνα, για παράδειγμα, που έχουμε κάποια δεδομένα, ό,τι δεδομένα υπήρχαν από εκείνη την εποχή, είτε ακόμα περισσότερο με μια κάποια παραδεδομένη τεχνική, δηλαδή μια στάνταρ τεχνική, το TURP, αυτά που κάνουμε. Είναι δύο τα στοιχεία σε αυτές τις νέες τεχνικές. Πρώτο, πρέπει να θεωρήσετε ότι αυτά ξεκινάνε από την Αμερική, όπου αυτές οι τεχνικές αμείβονται πολύ περισσότερο από ότι μια διουρηθρική προστατεκτομή. Ένας που θα κάνει δηλαδή μια τέτοια τεχνική στο γιατρείο του στην Αμερική, βγάζει πολύ περισσότερα χρήματα από ότι θα χειρουργήσει ένα περιστατικό στο νοσοκομείο. Άρα πολλές από αυτές τις ελάχιστες παρεμβατικές ξεκινάνε από εκεί. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή η εταιρεία, η No Name Regium, που δεν την ήξερε η μάνα της, τώρα την αγόρασε στην Boston Scientific και τη σπρώχνει.
Οπότε αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένας κολοσσός από πίσω και τη σπρώχνει, θα την υποστηρίξει. Τώρα, πόσο θα καταφέρει, εγώ προσωπικά είμαι πολύ σκεπτικός, πόσο θα καταφέρουν να το σπρώξουν για να προχωρήσουν με αυτό το πράγμα, δεν πιστεύω ότι θα έχουν αποτελέσματα και πιστεύω ότι θα πέσει στην κατηγορία της τεχνολογίας που μετά από 2-3 χρόνια θα εξαφανιστεί. Πολύ πιθανό. Αλλά ένα θέμα για συζήτηση, νομίζω, σε όλο αυτό το session τώρα που παρουσιάζουμε εδώ, γιατί θα έχει και άλλες τεχνικές για τον προστάτη, είναι. Εμφανίζονται τόσες διαφορετικές τεχνικές. Θα πρέπει πιθανότατα κάποιες από αυτές να λειτουργούν και να λειτουργούν καλά. Πρέπει να ξέρουμε σε ποιους λειτουργούν καλύτερα, ώστε να έχει τη σωστή ένδειξη. Θα μπορούσε κάποιος ασθενής να κάνει μια επέμβαση στο ιατρείο χωρίς να χρειάζεται γενική αναισθησία, χωρίς να χρειάζεται νοσηλεία και να του δώσουμε λύση. Πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο ασθενής που θα είναι κατάλληλος για αυτήν την επέμβαση. Έχουμε κανένα ερώτημα? Πάμε. Άλλη τεχνική για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση στην υπερπλασία του προστάτη είναι το λεγόμενο TINT, Temporary Implantable Needle Device. Ουσιαστικά τι είναι αυτή η συσκευούλα που βλέπετε εδώ πέρα, που είναι στα stent, σαν αυτά τα stent αντίστοιχα της ουρήθρας που υπήρχαν παλαιότερα. Έχει αντιρρίδες στη 15η και 7η ώρα. Τοποθετείται υπό ενδοσκόπηση, χωρίς να χρειάζεται γενική αναισθησία, τοπική αναισθησία. Μένει η συσκευή αυτή, μένει 5 μέρες στη θέση μέσα στον προστάτη. Τι κάνει? Οι αντιρρίδες του στέντ, όπως πατάνε τον προστάτη, τον καταστρέφουν, του κάνουν ισχυμική νέκρωση στην περιοχή, κάνουν υλοποίηση και τελικά δημιουργούν ένα μόνιμο κανάλι για να μπορεί να ουρεί ο ασθενής. Η συσκευή αυτή στη συνέχεια αφαιρείται μετά από 5 μέρες. Θα μπορούσε, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ απλό. Δεν πονάει. Με τοπική αναισθησία, λένε οι συγγραφείς. Να πονάει μετά. Μετά, λογοποίησης. Δεν σου κάνει συμπτώματα. Η συμπτωματολογία, τα IPSS score και τα quality scores περιγράφουν ότι. Πολύ λογική ερώτηση πάντως, έτσι. Ναι. Πάρα πολύ λογική ερώτηση. Και όλες αυτές τις τεχνολογίες, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι ότι μετράνε μόνο IPSS και flow rate, έτσι. Δεν τολμάνε καμία να πάει να κάνει. Έχει διάφορα θέματα. Αλλά εγώ θα το έλεγα αντίστοιχα σε αυτή την ερώτημα, θα απαντούσα στο εξής. Αυτός που είχε έναν καθετήρα μέσα και τον έχει και μόνιμα, για παράδειγμα. Ένας ηλικιωμένος που δεν μπορεί να χειρουργηθεί και έχει ένα μόνιμο καθετήρα που τον αλλάζει μια φορά το μήνα, για παράδειγμα. Αυτός ο καθετήρας που βρίσκεται μέσα δεν πιέζει τον προστάτη? Δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο όμως. Να πιέζει και να νεκρώνει με το να μένει ένας καθετήρας. Είναι νεκρώνει σε 5 μέρες. Εγώ δεν πιστεύω στο IT. Το πιστεύω ότι είναι παπάντζα. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν διαφωνώ καθόλου. Έτσι. Αλλά είναι νέα τεχνολογία. Ναι, όχι. Ναι. Και είναι ωραία για συζήτηση. Πολύ ωραία το δείχνεις, γιατί πρέπει να το. Ναι. Δηλαδή δεν πρέπει να πιστεύουμε αυτά που μας λένε, έτσι. Εντάξει. Αν 1,5 χιλιάρικο τώρα για να δώσει στη σημερινή λύση που μπορεί να δώσει μια περιοχική αναισθησία σε έναν οποιοδήποτε άνθρωπο για να πας να του κάνεις μια ανέμακτη μέθοδο, δηλαδή το θεωρώ. Επίσης, έχω μιλήσει με τους, γιατί μας το φέρανε για να το δοκιμάσουμε στα πλαίσια του ελέγχου και του EuroLift. Ουσιαστικά αυτό που το μαρκετάρουν είναι ότι προκαλεί ένα BNI λόγω ισχυμικής νέκρωσης μέσα σε 5 μέρες. Ουσιαστικά αυτό είναι το concept. Οπότε έχει και πολύ περισσότερες. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη μελέτη. Αυτή ήταν το 2015. Δεν είναι εδώ ο Δαμάκης. Πριν, κάνει breakfast το Δαμάκης τέτοια ώρα. Όχι, κάνει προετοιμασία. Θα ήθελα να δω την άποψη. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη μελέτη για το συγκεκριμένο. Το 2015, 32 ασθενείς, οι οποίοι πήραν ελαφρά μέθευος, περιγράφει. Βελτίωση των συμπτωμάτων, πολύ, πολύ καλή βελτίωση της ροής. Υπήρξαν κάποιες επιπλοκές και τα αποτελέσματα, όπως αναφέραν αρχικά, παρέμειναν για το πρώτο έτος. Και τώρα έρχομαι να σας δείξω την αντίστοιχη μελέτη του 2018, η οποία έχει ένα follow-up 3 ετών, είναι ακριβώς ήδη 32 ασθενείς οι οποίοι είπαμε αρχικά, που αναφερόντουσαν στην προηγούμενη μελέτη. Και τελικά, σε βάθος χρόνου, αυτό που βλέπουμε είναι ότι ναι, μεν είχαμε κάποια αποτελέσματα, θα έλεγα υποσχόμενα, στη χρονική περίοδο των 6 εβδομάδων, 3 μηνών, 6 μηνών ως το έτος. Στη συνέχεια όμως, 24 και στους 36 μήνες, έχουμε μια σημαντική πτώση αυτών των αποτελεσμάτων. Κατά πόσο η τεχνική αυτή θα μπορέσει να βρει τη θέση της στην καθημερινή πρακτική, νομίζω αυτό πρέπει να το αποδείξει η βιβλιογραφία, γιατί 32 περιστατικά συνολικά και μετά από 3 χρόνια
είναι πολύ μικρή, μικρός αριθμός ασθενών για να μπορέσουμε να συζητήσουμε ότι φέρνει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν πάβει όμως να είναι μια έξυπνη λογική, στην οποία υπάρχει ένα stent που μπαίνει μέσα, καταφέρνει να φέρει κάποιο αποτέλεσμα, όποιο είναι αυτό, χωρίς όμως να χρειάζεται να μείνει μόνιμα μέσα στον ασθενή, οπότε να έχουμε όλες τις πιθανές επιπλοκές από αυτό, όπως τα παλαιότερα στεντ που είχαμε τα θέματα με τις ασβεστώσεις και τις λοιμώξεις, και ταυτόχρονα μπορεί να γίνει σε επίπεδο ιατρείου. Άλλη τεχνική, το ουρολίφτ. Το ουρολίφτ πιθανότητα να το έχετε ακούσει, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ δώρο σε αυτό. Σαν η συσκευή αυτή τοποθετείται ενδοσκοπικά, είναι συγκεκριμένα εμφυτεύματα που τοποθετούνται δεξιά και αριστερά στους λοβούς του προστάτη και ουσιαστικά αυτό σε διάφορες θέσεις τοποθετούνται τα συγκεκριμένα εμφυτεύματα. Είναι μια τεχνική η οποία φαίνεται ότι λειτουργεί σε σημαντικό βαθμό, τουλάχιστον όπως εξελίσσεται. Χρειάζονται περισσότερο από δύο εμφυτεύματα. Παναγιώτη, μέσω λοβού κάνουν με αυτό? Μέσω λοβού δεν μπορούν να κάνουν με αυτό, τουλάχιστον από αυτά που περιγράφει η βιβλιογραφία. Είναι μόνο τους πλαγιούς λοβούς και νομίζω είναι και λογικό από άποψη ανατομίας. Αυτό που θα τονίσω όμως είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες και ήδη από το Σεπτέμβριο του 2015 στη Βρετανία υπήρξαν διάφορα έγγραφα τα οποία τεκμηριώσαν τη συγκεκριμένη μέθοδο για χρήση της στη Βρετανία σε επίπεδο Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και το ακόμα πιο μεγάλο ήταν ότι η εταιρεία αυτή που το έφτιαξε, η NeoTract, αγοράστηκε από την Teleflex, πρέπει να είναι περίπου ένας χρόνος που έγινε αυτό, για 1,1 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, όποιος το έφτιαξε αυτό ήταν φανταστική ιδέα, σίγουρα, με σιγουριά, όχι, δεν το συζητάμε. Και έρχομαι να σας δείξω την μελέτη, η οποία είναι η μοναδική μελέτη βέβαια που υπάρχει, που είναι τυχεοποιημένη για τη συγκεκριμένη μέθοδο, το UroLift. Ουσιαστικά, 205 ασθενείς συμπεριελήφθησαν, 140 στο UroLift, 65 άκαμπτη κυθυροσκόπηση, αυτή η επέμβαση SAM control που είπαμε πιο πριν. Όγκη προστάτη 30-80 σε. Δεν είχαν με ασθενείς αυτό που είπαμε με μέσο λοβό. Χρειαστήκανε 4,9 εμφυτεύματα κατά μέσο όρο. Το σημειώνω γιατί συνήθως χρειάζονται 4. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κόστος. Πόσο κάνει το ένα? Γύρω στα 1.000 ευρώ νομίζω. Το ένα εμφυτεύμα. Είναι 500 και 500, κάτι τέτοιο. Δύο εμφυτεύμα. Είναι περίπου 400 το ένα. Ουσιαστικά χρειάζεσαι οπωσδήποτε 4. Γι' αυτό είναι. Αυτό οπότε λέει. Οπότε βγαίνει. Έστω ότι ήταν. Ακριβώς. Γιατί είναι 1.000 ευρώ, θα χρειαστείς τουλάχιστον 2. Δεν γίνεται να πάρεις τον ένα λοβό και τον άλλο να τον αφήσεις έτσι. Οπότε θα χρειαστείς τουλάχιστον 2, συνήθως 4. Και κατά μέσο όρο στους προστάτες αυτούς 4,9. Άρα χρειάζονται, σαν να λέμε 5 εμφυτεύματα, είναι ένα κόστος της τάξης των 2 με 2.500 ευρώ. Στην Αμερική μόνο το υλικό. Αυτό κάνει πάταγο, έτσι. Το EuroLift στην Αμερική δουλεύει full αυτή τη στιγμή. Και αν πας στο AUA, έχει ένα στάντι πριν την πάρει Teleflex, οπότε είναι τεράστιο, έτσι. Γιατί είναι αυτό που είπαμε πριν. Το κάνουν στο γιατρίο τους. Και η αμοιβή τους γι' αυτό, οι Αμερικάνοι δεν έχουν θέμα reimbursement για τα 2.000 και τα 4.000 που λέμε εμείς. Δεν τους ενδιαφέρει, τους θα αποσβαίνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Αλλά έχουν μεγαλύτερη αμοιβή χωρίς επιπλοκές από αυτό, από το να πάνε να κάνουν μια διουρηστική εκτομή. Ή να κάνουν χόλεπα, ας πούμε, ή τούλεπο. Επίσης, θεωρείται ότι δεν θα χρειαστεί καθετηριασμό μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. 32% βέβαια χρειάστηκε στη τυχιοποιημένη μελέτη. Πάντως, άμα είναι καλό, είναι μια λύση για αυτούς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν. Βεβαίως. Είναι αυτό που είπαμε πιο πριν, η γενικότερη λογική, ότι πρέπει να ξέρουμε σε ποιον ασθενή θα του προτείνουμε τι. Είναι πολύ ωραίες τεχνικές, μπορεί να μην λειτουργήσουν όλες αυτές, αλλά για κάποιους ασθενείς μπορεί να είναι χρήσιμες. Το πλασάρουν και πάρα πολύ για νέους ασθενείς που θέλουν να διατηρήσουν την εξπερμάτιση και όλα αυτά. Ναι. Το πλασάρουν και το κάνουν και πολύ για αυτούς. Έτσι, και μην πω ότι είναι και μεγαλύτερο, γιατί πλέον ας το πούμε πραγματικά. Πώς είναι οι ασθενείς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν? Ελάχιστοι. Η αγορά δεν είναι αυτή. Η αγορά είναι οι ασθενείς που είναι νέοι και έχουν προβλήματα και δεν πρέπει να χειρουργηθούν. Εκεί έχουν αντίπαλο και το νερό. Ναι. Αυτό το είπαμε πριν. Ναι, και το νερό, ναι.
Να σημειώσω και κάτι, ότι επίσης το πλασάρουν το ότι δεν έχει επιπλοκές. Οπότε, αυτές εδώ πέρα είναι οι επιπλοκές. Η πιο σύνηθης επιπλοκή είναι η δυσουρία, με 9%, τα οποία παρουσιάζεται στους πρώτους 3 μήνες. Έχουμε ακόμα μικρότερη πτώση ως το 12μήνο και επί της ουσίας δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην πενταετία, από ό,τι αναφέρει τουλάχιστον η συγκεκριμένη μελέτη. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα αυτά βλέπουμε ότι είναι σταθερά τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα, την ποιότητα ζωής και τη μέγιστη ροή. Χρειάστηκαν 2-3% ανά έτος από τους ασθενείς να κάνουν κάποια άλλη επέμβαση και γενικότερα δεν υπήρχαν διαταραχές στη θετική λειτουργία και την παλίδρομη εξπερμάτιση. Θα θυμίσω κάτι, γιατί αυτά φαίνονται πάρα πολύ ωραία τα διαγράμματα, όπως είναι, συνεχίζει, πενταετία, όλα πάνε καλά, έχουμε μικρές επιπλοκές, τα έχουμε. Με τι το συγκρίναμε? Δεν το συγκρίναμε με καμιά παραδεδομένη μέθοδο, δεν το συγκρίναμε με το TURP, το συγκρίναμε με τι, με άκαμπτη κυστεροσκόπηση. Οπότε είναι λογικό να δείχνει κάποια καλά αποτελέσματα συγκριτικά με την άκαμπτη κυστεροσκόπηση. Τι γίνεται όμως με μία μέθοδο αντίστοιχη όπως είναι η TURP που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή πρακτική? Άλλη τεχνική πάλι για τον προστάτη. Αυτή η τεχνική είναι όμως ο δούριος ύπος για να χάσουν οι ουρολόγοι τις επεμβάσεις για την καλοήθεια του προστάτη. Είναι η αντεπίθεση των ακτινολόγων που τους έχουμε πάρει κάποια πράγματα από το δικό τους, από τη δική τους γκάμα και μπορούμε να τα κάνουμε ως ουρολόγοι. Η τεχνική αυτή, ναι, είναι ο εμβολισμός των προστατικών αρτηριών. Θεωρείται ότι μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία. Δεν υπάρχουν γενικά μεγάλες επιπλοκές. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα της επιπλοκής στην επόμενη διαφάνεια. Η λογική με την οποία γίνεται είναι ότι θα έχουμε ισχυμική νέκρωση του αδενώματος και ταυτόχρονα θα έχουμε και χαλάρωση των λιομυϊκών ινών και καταστροφή της νεύρωσης του προστάτη που θα σχετίζεται με τη συμπτωματολογία. Παναγιώτη, πριν συνεχίσεις. Πόσοι από εδώ έχουν προσεγγιστεί από τους επεμβατικούς ακτινολόγους για να τους δώσουν περιστατικά για να κάνουν αυτή την ιστορία? Έχετε συνδράμει, έχετε δώσει περιστατικά? Όχι, λέει ο κύριος Δημοδομό. Εσείς? Στα πλαίσια trial. Στα πλαίσια trial. Όχι. Με ποια δικαιολογία, τι τους λέτε? Δεν σας το δίνουμε γιατί. Δικός μου, δεν τον παίρνεις. Διονύση. Γιατί θα σας πω την άποψή μου και θα σχολιάσω πάνω για τη μέλα. Η άποψή μου είναι ότι επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη τεχνική για αυτούς αυτή και έχει φοβερά αρνητικά και φοβερή δυσκολία στο να την κάνουν και φοβερές αποτυχίες, πιστεύω ότι πρέπει να τους δώσουμε τα περιστατικά. Έτσι, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Έτσι, δηλαδή, εμείς τους τα δώσαμε και οι δικοί μας σταματήσανε. Έτσι. Οι δικοί μας σταματήσανε γιατί αναγνωρίσανε ότι καταστρέφεται λίγο τον ασθενή. Ο ασθενής δεν είναι ικανοποιημένος. Αποτύχανε 30% που είναι πολύ καλή επεμβατική ομάδα αυτή που είμαστε στην Πάτρα. Ίσως είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα, έτσι. Μην είναι και από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Ναι, μήπως είναι και από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Κάνουμε, και είχαν τουλάχιστον 30% αποτυχία να πάνε αμφωτερόπλευρα. Είχαν και μια επιπλοκή, εμβολήσανε λάθος πράγμα έτσι, και είχαν αισθητική δυσλειτουργία. Η δική μου άποψη στο συγκεκριμένο είναι κάθετη. Δώστε τους τα περιστατικά να τελειώνουμε. Να τους δώσουμε και δύσκολα περιστατικά, όχι εύκολα. Η προσέγγιση την οποία είχα όταν με πλησιάσαν ήταν, σαν πείτε σας παρακαλώ πολύ, πώς θα πετύχετε αυτόν τον υπερεκλεκτικό καθετηριασμό για αυτή την ιστορία. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ήταν να θάσω απαντήσουν και δεν ξαναπροσεγγίσαν ποτέ. Ναι. Άρα εκεί, άμα τους τα έδινες, τα κάνανε 5 αποτυχημένες προσπάθειες, τα ασθενείς θα ήταν αποτυχημένοι και έκλεινε το πακέτο. Έφευγε. Ωραία, εγώ θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου δείχνοντας τη μελέτη. Αφού πρώτα όμως δείξω τις μελέτες που δείξαν τις ζημίες που γίνανε. Δεν είναι πολλές, τις θεωρούν ότι είναι σπάνιες, αλλά άμα έχει ισχυμική προκτήτιδα ή νέκρωση του τυχώματος ουροδόχου κύστεως, που χρειάστηκε εκτομή. Επίσης, 20% των ασθενών, επειδή έχουν αθυροσκλήρυνση, δεν μπορούν να υποβληθούν στην επέμβαση. Ή ακόμα και αρτηριακή ελίκωση, τους δημιουργεί πρόβλημα. Δεν μπορούν καν να καθετηριάσουν και τις δύο μεριές. Σε κάποιον μπορεί να κάνουν μόνο τη μία μεριά. Άμα κάνουν μόνο τη μία μεριά, έχουν πολύ χειρότερα αποτελέσματα από ό,τι περιγράφουν. Οπότε, αυτά είναι τα θέματα που υπάρχουν από αυτό, αλλά αυτό είναι το ωραίο. Πώς παρουσιάζεται και αυτό στη βιβλιογραφία. Θεωρώ ότι έγινε σοβαρή δουλειά. BJU 2018.
πόσο αποτελεσματική και ταυτόχρονα ασφαλής είναι ο αρτηριακός εμβολισμός στην περίπτωση της καλούδης υπερπλασίας του προστάτη. Σύγκριση με τη διουρηθρική. Στη Βρετανία αυτό. Είναι non-inferiority study. Το σημειώνω ξανά εδώ. Είναι μια συνεργασία των πνευματικών ακτινολόγων και των ουρολόγων. Δεν ξέρω πώς συμφωνήσαν οι ουρολόγοι τελικά να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Ίσως για το λόγο που είπαμε, ότι μάλλον θα αποτύχουν στο να αποδείξουν κάτι. Θα το δούμε τώρα κατά πόσο το αποδείξαν. Τα δεδομένα που δείχνει αυτή τη συγκεκριμένη μελέτη, ενώ αρχικά σχεδιάστηκε η μελέτη να περιλαμβάνει και τη μονοπολική, το διπολικό του URP και το HOLEP, σε αυτά που θα μιλήσουμε εμείς τώρα θα μιλήσουμε μόνο για το URP. Τα primary endpoints ήταν η βελτίωση του IPSS στους 12 μήνες για την περίπτωση του εμβολισμού και οι αντίστοιχες επιπλοκές. Αυτό ήταν το baseline. Για να μην σας μπερδέψω, είναι παρόμοια λίγο πολύ τα δεδομένα που έχουν οι ασθενείς στα δύο groups. 216 ασθενείς στο προστατικό εμβολισμό, 89 στο TURP. Παράξενο να το ξέρει. Ναι, αυτό είναι non-inferiority study τώρα που είναι paired με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν είναι, αυτό δεν είναι καθημερινή πρακτική. Πιθανότητα υπήρχε κάποιο στατιστικό background στο σχεδιασμό όλης αυτής της διαδικασίας. Και λέγεται μαγείρεμα και εδώ φαίνεται ακόμα καλύτερα, γι' αυτό το έβαλα αυτό. Γιατί είναι non-inferiority study και σου λέει για να αποδειχτεί ότι δεν είναι inferior, δεν είναι χειρότερη δηλαδή ο προστατικός εμβολισμός, το αρχικό κριτήριο που βάλανε είναι να έχουν διαφορά 3 στα IPSS, στο IPSS. Είτε το βάλεις 3, είτε το βάλεις 4, είτε το βάλεις 2, τελικά δεν αποδεικνύεται ότι δεν είναι χειρότερη από την URP. Είναι χειρότερη. Ακριβώς. Άλλο σημείο, γιατί είναι και ανάλογα και ποιο παράγοντα θα πάρεις για να, σαν primary endpoint για να αποδείξεις αυτό που θέλεις να αποδείξεις τέλος πάντων. Στο quality of life του IPSS. Ουσιαστικά τι έχουμε να κάνουμε. Βάλανε για το non-inferiority, χρησιμοποίησαν μια διαφορά, μια μονάδα του score, που είναι πολύ λογικό. Γιατί το score πηγαίνει από 0 ως 6. Έτσι δεν είναι. Άρα μια μονάδα αλλάζει κατευθείαν κατηγορία στο πώς αντιλαμβάνεται την ποιότητα ζωής του ασθενής. Αν το πάμε στο 1,25, δηλαδή μια κατηγορία και κάτι ακόμα, ναι, τότε πιθανότητα να μην είναι χειρότερη, να μην είναι χειρότερος ο προστατικός εμβολισμός. Σε κάθε άλλη περίπτωση όμως είναι χειρότερος από το TURP. Αυτά στους 12 μήνες. Στις επιπλοκές. Και εδώ είναι το σημείο στο οποίο από τη στιγμή που ακόμα και με όλο αυτό το σχεδιασμό το στατιστικό δεν αποδείχθηκε ότι είναι αντίστοιχη, τουλάχιστον δεν είναι χειρότερη δηλαδή ο προστατικός εμβολισμός με το TURP, σε ό,τι αφορά τις επιπλοκές, φαίνεται ότι εντάξει, δεν είναι υψηλού βαθμού οι επιπλοκές με εξαίρεση κάποιες συγκεκριμένες τη σύψη που έτυχε σε ένα ασθενή και ένα αιμάτωμα για την περίπτωση του προστατικού εμβολισμού. Όμως, έρχονται και λένε αιματουρία. Εμείς είχαμε, λέει, 18%, ενώ οι ουρολόγοι είχαν 64%. Και εξπερμάτωση παλίνδρομη, εμείς είχαμε 24% και οι ουρολόγοι είχαν 47%. Αντίστοιχα, βέβαια, να το αναφέρουμε ότι για να γίνει ξανά, να ξαναγίνει επέμβαση μέσα στους πρώτους 12 μήνες, ήταν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στην περίπτωση του προστατικού εμβολισμού. Άρα, επί της ουσίας, τι έχουμε. Έχουμε μια τεχνική, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει τη σχέση του ουρολόγου με την αντιμετώπιση της υπερπλασίας του προστάτη, θεωρητικά τουλάχιστον. Αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι χειρότερη από τη διουρηθρική εκτομή, την παραδοσιακή ουρολογική τεχνική, προς τιμήν τους δηλαδή που τους συγκρίνανε με τη συγκεκριμένη τεχνική. Και απ' την άλλη όμως λέει ότι εγώ έχω λιγότερες επιπλοκές συγκριτικά με αυτό που θα κάνεις σαν πρακτική ουρολόγια. Ναι, εγώ την άποψή μου την είπα στο συγκεκριμένο θέμα, επειδή το έχω ζήσει το σκηνικό αυτό πριν από 5 χρόνια. Μας είχαν ζητήσει οι συνάδελφοι να δώσουμε περιστατικά, τα δώσαμε και συνειδητοποίησαν ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως αναφέρονται. Όπως είπες, ένας παππούς που έχει αθυροσκλήρωση στα αρχεία του είναι απροσπέλαστος αυτούς. Είναι πολλές τεχνικές δυσκολίες που έχουν, τους τρώει άπειρη ώρα και δεν έχουν καν την όρεξη να ασχοληθούν. Αυτό για αυτούς δεν είναι ένα κομμάτι όπως είναι, ας πούμε,
οι μικροί όγκοι στο νεφρό που εκεί πλέον κάνουν επίθεση. Εδώ θα το αφήσουν. Γι' αυτό δώστε τους τα και θα το σταματήσουν πιο γρήγορα. Έτσι. Υπάρχει κάποιο σχόλιο σε αυτό? Πάμε. Εδώ είναι και το αντίστοιχο, μια αντίστοιχη μελέτη τώρα για να το συμπληρώσω σε ό,τι αφορά το κόστος, το οποίο για κάποιο λόγο, βέβαια αυτά με τα θέματα κόστους είναι ένα ζήτημα, το πώς υπολογίζονται, θεωρούν ότι είναι λιγότερο δαπανηρή συγκριτικά με τη URP σε ό,τι αφορά τα άμεσα κόστη. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα μεγάλης συζήτησης, αλλά έχει, μας βάζει σε μια, τελειώνει τη συζήτηση μας στην περιπλασία του προστάτη. Θα πούμε δύο πράγματα για τον ουροθυλιακό καρκίνο, τι εξελίξεις υπήρχαν σε αυτό. Για την υπερπλασία του προστάτη, υπάρχει κάποιο σχόλιο? Θα ενδιέφερε το ακροατήριο να έχει μια θεραπεία να την κάνει στο γιατρίο του? Θα ενδιέφερε. Βέβαια. Μάλιστα. Γιατί εκεί κινούνται. Το θέμα είναι όμως οι θεραπείες του γιατρίου κοστίζουν, έτσι. Κοστίζουν τα αναλώσιμα. Τα οποία πώς θα καλυφθούν στην Ελλάδα, ποιος θα πληρώσει? Λες στην Αμερική. Δεν τους ενδιαφέρει. Κόστιζε 2.000 το αναλώσιμο. 2.000. Η ασφαλιστική εταιρεία το πληρώνει, διότι για αυτούς αυτοί το παίρνουν από το όφελος που δεν νοσηλεύει το ασθενής τους. Λέει, κερδίζει λεφτά η ασφαλιστική εταιρεία. Στην Ελλάδα ποιος θα το πληρώσει? Δηλαδή το WaterJet, το AquaBlazing, έχει κόστος αναλωσίμου αυτή τη στιγμή 1.500 ευρώ. Και σου δίνουν το μηχάνημα. Η εταιρεία σου δίνει το μηχάνημα. Σου πει θες 1.500 ευρώ κόστος αναλωσίμου. Ποιος θα το καλύψει? Πάντως υπάρχουν κάποιοι τρόποι. Δηλαδή εγώ θυμάμαι πριν από 10 χρόνια ο Κυριάκος ο Μωυσίδης είχε μια σειρά 150 άτομα με εθανόλη, επειδή είχαμε μια τεράστια λίστα όταν είχαμε πρωτανοίξει ο Παπαγεωργίου. Λοιπόν, από αυτούς, αυτοί οι άνθρωποι πήγανε για τουλάχιστον κατά μέσο όρο 7 με 10 χρόνια μια χαρά, οι περισσότεροι 100%. Γιατί εξαφανίστηκε η εθανόλη τότε? 100 με 150. Γιατί έφυγε η τεχνική? Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί πραγματικά δεν ήταν τα αποτελέσματα ρεαλιστικά? Ήταν πολλά, όπως και στη δική σας ειδικότητα, είναι ψυχοσωματικά. Ρεαλιστικά δηλαδή, αν μια τεχνική είναι αποτελεσματική, δυστυχώς η φυσική επιλογή αυτή είναι. Το καταλαβαίνω. Η επιλογή σημαίνει ότι αν λειτουργεί αυτό που κάνεις, θα υπάρξει στο διενεγκές. Η διουρηθρική προστατεκτομή έχει δεχθεί επιθέσεις πανταχώδεν. Έτσι. Εξακολουθεί και ακόμα είναι αυτό που κάνουμε όλοι. Γιατί? Γιατί θέλω να πω πάντως, εμάς μας είχε καλύψει πάρα πολύ την ανάγκη της αναμονής. Πολύ ωραία. Ήταν μια ενός τετάρτου διαδικασία και έτσι είχαμε αποφύγει αυτό το φόρτο. Δεν ήταν μια μόνιμη λύση. Το ίδιο κάναμε με τη θερμοθεραπεία. Αλλά η θερμοθεραπεία εξαφανίστηκε. Και εμείς τότε βλέπαμε. Όχι, για άλλο το λόγο το λέω. Κατάλαβα. Όλοι είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε μια μέθοδο τέτοια. Το πρόβλημα είναι το αναλώσιμο κόστος. Δηλαδή, μέθοδοι σαν το iTint, σαν το Eurolift, το οποίο στην Αμερική, το Eurolift πραγματικά στην Αμερική έχει πάρει ενδυμικές. Το βάζουν παντού. Έτσι, το βάζουν παντού. Αλλά ήρθε. Πάμε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον ουροθυλιακό καρκίνο, γνωρίζουμε ότι ο ουροθυλιακός καρκίνος έχει μια σημαντική δυσκολία στη διάγνωση, κυρίως αυτά τους όγκους οι οποίοι είναι inside του. Τουλάχιστον με τη δυνατότητα που είχαμε με το λευκό φως, με την παραδοσιακή δηλαδή και στερεοσκόπηση. Και ταυτόχρονα, επειδή έχει επεκταθεί και πολύ το πεδίο και έχουμε πάει και στους όγκους ανώτερου ροπητικού και προσπαθούμε να αποφεύγουμε τις ριζικές θεραπείες, νεφρορυτήρ, εκτομές, δηλαδή να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα καλό στάδιο όγκου με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο και να συντηρήσουν τα νεφρά τους, αρχίζει και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και υπάρχει αρκετά χρόνια ήδη, υπάρχει τουλάχιστον μια δεκαετία, η συζήτηση του να χρησιμοποιούνται διάφορα φίλτρα για να μπορέσουμε να απεικονίζουμε καλύτερα την επιφάνεια του ουροθυλίου και να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και τους inside του όγκους. Πιθανότητα όλοι μας θα το γνωρίζουμε αυτό, το narrow band imaging, με το αντίστοιχα λευκό φως, το οποίο απορροφάται βάσει το φίλτρο σε δύο διαφορετικά μήκη κύματος. Ακριβώς. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες, εκτός από αυτή που το αναφέρω, το narrow band imaging, υπάρχουν και άλλες εταιρείες που έχουν δώσει παρόμοια τεχνολογία με διαφορετικά ονόματα. Τώρα, ο λόγος τον οποίο αναφέρω το συγκεκριμένο είναι γιατί για μια δεκαετία υπήρχαν σαν τεχνικές, υπήρχαν κάποιες δημοσιεύσεις, αλλά δεν υπήρχε πουθενά τυχιοποιημένη μελέτη. Δεν υπήρχε μια τυχιοποιημένη μελέτη που να μας πει τελικά αν δουλεύει ή δεν δουλεύει. Και αυτή η μελέτη βγήκε το 2018. Ήταν 198 ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε διουρηθρική εκτομή θυλώματος κύστης. Αυτοί οι ασθενείς αρχικά έγινε η επέμβαση, έγινε η επισκόπηση και η επέμβαση με το λευκό φως.
Και στη συνέχεια αλλάξανε στο αντίστοιχο Narrow Band Imaging, που είναι από μια εταιρεία, όπως είπε και ο κ. Χατζηχρήστου. Ναι, την Olympus, ναι. Υπάρχει αντίστοιχο της Storch, Spice, εντάξει, είχαν διάφορα ονόματα. Και ουσιαστικά αυτό που θέλω να δουν σε αυτή την τυχεοποιημένη μελέτη είναι πόσοι όγκοι αναγνωρίστηκαν επιπρόσθετα σε αυτούς που είχαν αναγνωριστεί με το λευκό φως. Και φυσικά είναι και το δεύτερο endpoint που είχαν ήταν η υποτροπή στο έτος. Αν θα είχε κάποια διαφορά, δηλαδή να κάνουν την εκτομή, ήταν πιο από, αν χρησιμοποιήσεις το narrow band imaging και έκανες εκτομή περισσότερων όγκων, αν είχες μικρότερο ποσοστό υποτροπών. Και is control study. Ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, αυτοί είναι οι ασθενείς, συνολικά ήταν 198, οι οποίοι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Βλέπετε τις διαφορετικές εικόνες. Το narrow band imaging προσφέρει τη δυνατότητα να δούμε κάποια πολύ μικρά στοιχεία. Φυσικά αυτό υποθέτω ότι έχει να κάνει και με την εμπειρία καθοδών που έχει κάποιος στην τεχνική. Και από όλο αυτό, αυτό που είδαμε είναι ότι σε ό,τι αφορά τους ασθενείς, είχαμε 35% μεγαλύτερη πιθανότητα να εντοπίσουμε παραπάνω όγκους, μάλλον σε 35% των ασθενών βρήκαμε επιπλέον όγκους χρησιμοποιώντας το NBI. Και σε ό,τι αφορά τους όγκους καθεαυτό, βρήκαμε 42% περισσότερους όγκους, τουλάχιστον αυτό περιγράφουν οι συγγραφείς. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε για πρώτη φορά την πρώτη μελέτη η οποία δείχνει ότι υπάρχει κάποια χρησιμότητα επί της ουσίας, με καλά δεδομένα, για αυτούς, για τη χρήση των συγκεκριμένων φίλτρων στην περίπτωση της διουρηθρικής εκτομής, όπως δείχνει η μελέτη, αλλά πιθανότητα να μας βοηθούσε και στην περίπτωση της κυστεροσκόπησης. Στο ένα έτος οι υποτροπές ήταν λιγότερες στην περίπτωση του NBI. Αυτό όμως δεν αποδείχτηκε να είναι στατιστικά σημαντικό. Εντάξει, να βάζαμε μία παράμετρο σε μία μελλοντική μελέτη από τον ίδιο άνθρωπο. Επειδή λες ότι είναι τόσο σημαντική εμπειρία, γι' αυτό το βάζω. Ακριβώς. Θα έλεγα ότι αυτό που θα ήταν σημαντικό θα ήταν να έχουμε μία μελέτη η οποία να συγκρίνει κυστεροσκοπήσεις, για παράδειγμα, οι οποίες να γίνουν με την κλασική κυστεροσκόπηση, το λευκό φως και μια αντίστοιχη τεχνική με φίλτρο, και να υπάρχουν και διαφορετικής εμπειρίας άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν την αντίστοιχη εκτίμηση. Αυτό δηλαδή, αν βάλει κάποιος έναν ειδικευόμενο, έναν ειδικευμένο κάποιων ετών και κάποιον ο οποίος είναι πολύ έμπειρος σε αυτό ή κάποιος που είναι εξειδικευμένος και κάνει αυτή τη δουλειά, να δούμε τι διαφορές θα υπήρχαν στην αναγνώριση των κλιμάτων. Ένα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο δεν προβλέπουν αυτές οι μελέτες είναι η ποιότητα των οπτικών ινών. Άλλο να κάνεις κυστεροσκόπηση με ένα digital εύκαμπτο κυστεροσκόπιο που νομίζεις ότι είσαι μέσα στην κοιλιά και κάνεις λαπαροσκόπηση και βλέπεις τα πάντα, και άλλο να κάνεις μια θολή τριαντάρα που έχουμε στο τμήμα μας, ας πούμε, γιατί έχει χαλάσει και μπαίνουμε μέσα και να δούμε μήπως υπάρχει κανένα βουνό πουθενά. Γιατί αυτά συμβαίνουν στην καθημερινότητα, έτσι δεν είναι. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Άλλος ένας παράγοντας. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά σε όλη τη βιβλιογραφία σε ό,τι αφορά τη διαγνωστική και, και τα αποτελέσματα που υπάρχουν σε υποτροπές, σε διάγνωση καρκίνων ινσάιτου, ουροφιλιακού, στις διάφορες μελέτες. Γιατί έχουμε να κάνουμε με μελέτες που είναι πριν 30 χρόνια και 40, μέχρι μελέτες πολύ πρόσφατες, με διαφορετικές μεθόδους και φυσικά και διαφορετικά μηχανήματα που μπορεί κάποιος να... το κομμάτι αυτό, γιατί πόσοι, ας πούμε, εδώ πέρα όταν έχετε υποτροπιάζοντες βλάβες όγκους μέσα στην κίστη και κάνετε μία εκτομή, μετά υποτροπιάζει μετά από ένα χρόνο, πώς συζητάτε αξονική τομογραφία του ανώτερου ουροπητικού να ελέγξετε? Όταν ρώτησα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανάπτυξη, μια έκρηξη στη διάγνωση των κακοηθειών του ανώτερου ουροπητικού. Έκρηξη. Στη Βαρκελόνη ο Μπρέντα, ας πούμε, ο φίλος μου, μου λέει ότι αυτή τη στιγμή χειρουργούν συνέχεια όγκους ανώτερου ουροπητικού ενδοσκοπικά. Και του λέω, μα πού τους βρήκες, ρε παιδί μου, εμείς δεν τους βρίσκουμε. Γιατί λέει, αν υπάρξει υποτροπή σε θύλωμα στην κίστη μέσα, έτσι, και με αρνητική κυταρολογική μπαίνουμε και βλέπουμε τους ουρουτήρες. Μα του λέω, σε όλο τον κόσμο, ναι. Και βρίσκει κάτι τρελά νούμερα. Με το που μπαίνει μέσα, βρίσκει θυλώματα. Και τα βρίσκει σε φάση αρχικού σταδίου, που μπορεί και τα καίει.
με λέξε. Δηλαδή θα αλλάξει τελείως το κόνσεπτ της αντιμετώπισης στο ενδοσκοπικό, έτσι. Και αυτό θα αλλάξουν και τελείως τα ποσοστά που βλέπουμε στη βιβλιογραφία. Full. Από τη στιγμή που έχουμε πολύ καλύτερα ενδοσκοπικά μηχανήματα, έχουμε την εκπαίδευση και την ικανότητα να μπαίνουμε ενδοσκοπικά με αυτά τα λεπτά μηχανήματα και να κάνουμε διάγνωση στο ανώτερο ολοκληρωτικό, θα αλλάξουν τελείως τα για ποσοστά. Αυτό το σημαντικό ποσοστό κομμάτι... θα μπορούσε να έχει ταυτόχρονα με όγκο τη κίστη. Το σημαντικότερο κομμάτι είναι να έχουμε σωστά εργαλεία, να μπορούμε να κάνουμε, μεγαλύτερο. Δηλαδή να μπορούμε να πάμε να δούμε. Έτσι. Δεν είμαι... Το ανώτερο ολοκληρωτικό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι... θα σταματήσει πλέον να βρίσκουμε το TCC, το Grade 3, ας πούμε, το αναπτυγμένο. Θα γίνονται διαγνώσεις σε θυλώματα του ανώτερου ολοκληρωτικού που θα πηγαίνουμε και θα τα καίμε. Και αυτό το κάνουν ήδη. Είναι κάτι το οποίο θα μας πεις και άλλα παρακάτω. Ναι, δεν πάβει κιόλας να υπάρχει συμβολή από αυτές τις μεθόδους με τα φίλτρα. Απλά δεν έχουν αποδείξει πραγματικά την αξία τους. Αυτή ήταν μια μελέτη, γι' αυτό τη διάλεξα κιόλας, χωρίς να είναι κάτι ιδιαίτερο. Μόνο και μόνο να δείξει αυτό, ότι να αποδεικνύεται αυτό και σε κάποιο βαθμό. Άλλη μέθοδος, με αντίστοιχη λογική. Ουσιαστικά, χρησιμοποιώντας φίλτρα, δυνατότητα μεγάλη μεγέθυνσης, χρησιμοποιείται, ενώ έχουμε βάλει το ενδοσκόπιό μας μέσα στο ουροποιητικό σύστημα, μπορούμε να κάνουμε ένα είδος μικροσκόπησης real time, εκείνη τη στιγμή. Είναι η confocal endomicroscopy. Πιθανότητα να το έχετε δει κιόλας. Μπορούμε να πάρουμε εικόνες επίπεδου ιστολογικού, όπως τα βλέπει ο παθολογανατόμος, εκείνη τη στιγμή, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αντίληψη τι είναι αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Έχουμε να κάνουμε με inside, έχουμε να κάνουμε με high grade ή με low grade. Κυρίως το παιχνίδι αυτή τη στιγμή γίνεται ανάμεσα στο high grade και στο low grade. Αν μπορούμε να διαγνώσουμε high grade με μεγάλη ακρίβεια, ξέρουμε ότι αυτός ο ασθενής, ιδιαίτερα στο ανώτερο ολοκληρωτικό, θα πάει για νεφροουρητηρεκτομή. Αν διαγνώσουμε low grade επίσης με ακρίβεια, θα μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε ελάχιστα επεμβατικά, να κάψουμε τον όγκο και να κάνουμε ένα nephron sparing approach, να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τον νεφρό. Η αντίστοιχη μελέτη με αυτό το είναι ουσιαστικά από αυτά που είδα, είναι η πιο καλή μελέτη που υπάρχει και στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Και ίσως και είναι και μοναδική, δεν θυμάμαι να βρήκα κάποια άλλη. Αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει αυτό το όνομα Cellvisio. Η πρώτη μελέτη ήταν στο European Urology Focus 2017. Δεν έχει βγει ακόμα σε printed έκδοση, τουλάχιστον στην εικόνα του printed, γιατί πλέον δεν υπάρχουν και printed. 14 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση για ευρήματα. Αυτός είναι ο πίνακας με τους 14 ασθενείς, ακριβώς τι έγινε. Βλέπουμε ότι είναι low grade. Με την confocal endomicroscopy είδαν ότι είναι low grade, αντίστοιχα η βιοψία έδειξε low grade. Αντίστοιχα, low grade confocal, εδώ δεν είχαν κάποια βιοψία, είναι αυτά τα προβλήματα που έχουμε όταν κάνουμε εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση και παίρνουμε με τις πολύ μικρές λαβιδίτσες που υπάρχουν για βιοψία, παίρνουμε στο τεμάχιο και κάποιες φορές δεν μπορεί να το δουν καν οι παθολογανατόμοι. Αυτό είναι θέμα καθαρά του design και των πολύ μικρών διαστάσεων που έχουν αυτές οι λαβιδούλες. Να σημειώσω όμως ότι τα high grade όλα ουσιαστικά επιβεβαιωθήκανε και καταλήξαν σε νεφροουρητηρεκτομή. Ένα μόνο low grade από όλα κατέληξε να είναι high grade στη βιοψία. Άρα, το κέρδος μας ποιο είναι, εφόσον μπορούμε να βλέπουμε τα high grade με μεγάλη ακρίβεια, ξέρουμε ότι αυτόν τον ασθενή δεν θα τον βάλουμε στην διαδικασία να κάνουμε εκείνη τη στιγμή κάτι, να κάνουμε καυτηριασμό για παράδειγμα του όγκου και θα τον κατευθύνουμε κατευθείαν για να κάνει μια ριζική θεραπεία. Όταν βλέπουμε low grade, έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να μην είναι υψηλής κακοήθειας, οπότε μπορούμε να κάνουμε ανάλογα με τον όγκο, το φορτίο του όγκου που έχει στην περιοχή, τη θέση του και τα υπόλοιπα κλινικά του στοιχεία, να πάρουμε μια απόφαση ώστε να τον πάμε ελάχιστα επεμβατικά, χωρίς να κάνουμε ριζική εκτομή του νεφρού. Τα όρια μεγέθους. Αυτά τα όρια μεγέθους που είχαν εδώ δεν είναι εύκολο εκτιμόμενο. Νομίζω δεν το περιέγραφε καθόλου μέσα. Γιατί, το λέω. Οι όγκοι γενικότερα του ανώτερου ουροποιητικού, με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαγνωστική, συνήθως βγαίνουν μεγάλοι όγκοι. Δηλαδή βλέπουμε στην πίελο μέσα ένα σχετικά μεγάλο όγκο. Κάνοντας ακόμα και η αξονική, τα επίπεδα τα οποία βρίσκει σε όγκους, σπάνια θα δούμε
θα μπούμε να κάνουμε μια διαγνωστική ουρητηροσκόπηση, εφόσον δεν έχουμε και κάποιο εύρημα στην αξονική ή κάποιο άλλο κλινικό εύρημα τόσο. Δηλαδή, να δούμε από το ουρητηρικό στόμα να κατεβάζει αίμα, για παράδειγμα. Οι όγκοι περισσότεροι είναι μεγαλούτσικοι αυτοί που βλέπουμε. Αλλά πολύ συχνά βλέπουμε αυτό που είναι το multifocality. Σε διάφορες θέσεις πολύ μικρά στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαμε να τα είχαμε εντοπίσει και θα μπορούσαμε υπό τις συνθήκες αυτού, εφόσον τεκμηριωθεί καλά, να ξέρουμε εκείνη τη στιγμή αυτό το μικρό στοιχείο που βλέπουμε, και εφόσον βέβαια γίνουμε και πιο εντατικοί, να μην έχουμε μεγάλους όγκους και έχουμε αυτά τα μικρά στοιχεία, να τα τσεκάρουμε και να δούμε είναι high grade ή είναι low grade. Αν ξέρουμε ότι είναι low grade, απλά το κες. Με το tulium και με το holmium. Έχεις τη δυνατότητα να το κάψεις πολύ γρήγορα, πολύ αποτελεσματικά και με τη δυνατότητα που έχεις για παρακολούθηση να αποφύγει ασθενής στη διαδικασία. Το μέγεθος δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, γιατί καταρχάς πρέπει να δεις τι μέγεθος είναι. Υπάρχουν μεγάλα μισχωτά που παίζεις στο μπάσκετ μέσα, παπ, το παίρνεις και είναι ολόκληρο, έτσι, και έχει τη βάση του. Άρα το μέγεθος δεν μπορεί να το προσδιορίσει κανένας σαφώς. Η πολυεστιακότητα είναι σημαντικό και για ένα σημαντικό πρόβλημα. Γιατί όταν θα πας να τα κάψεις. Και το holmium δεν είναι ιδανικό για αυτή την ιστορία. Το tulium είναι καλό. Το tulium όμως ανεβάζει θερμοκρασίες. Οπότε αν έχεις ένα μεγάλο όγκο, εκεί μέσα πρέπει να δουλέψεις ώρα. Άρα θα ανεβάζεις πολύ ψηλά τις θερμοκρασίες. Και κινδυνεύεις να κάνεις κακό από ό,τι καλό. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό που κάνουν αυτοί. Αν βάζεις κρύα νερά. Και κρύα νερά να έχεις και access heat να έχεις και οτιδήποτε να έχεις, επειδή είναι πολύ μικρό το υπήλαιος και το σύστημα και επειδή το tulium ανεβάζει εκθετικά τις θερμοκρασίες, δεν μπορεί. Δεν είναι ισχύ αυτό που γίνεται στην κίστη που έχει συνεχόμενη ροή. Είναι δεν έχει συνεχόμενη ροή στο νεφρό. Έτσι είναι θέμα αυλών. Οπότε εκεί είναι το θέμα. Το... Yeah. Αυτό που φτιάχνουν αυτή τη στιγμή εδώ έχει ακόμα είναι σε πολύ πρωτόρια κατάσταση, αλλά το έχει λογική. Τι κάνουνε, θέλουν να φτιάξουν νομογράμματα. Έτσι που ένα software, γιατί εδώ δεν μπορεί να κάθεσαι να σκέφτεσαι εσύ τώρα τον πυρήνα και τον ένα και το άλλο. Θα κουμπάς με το probe μέσα, έχεις ρίξει μια ουσία, κουμπάς με το probe και το νομόγραμμα που θα έχει κάνει χιλιάδες περιστατικά, θα το έχουν βάλει στο database μέσα, θα σου λέει αυτό έχει τάση να είναι low grade. Οπότε εκεί ξέρεις, ας πούμε, ότι αν σου δώσει ότι έχει τάση να είναι high grade, δεν θα πας να το κάψεις εκείνη τη στιγμή, θα τον προγραμματίσεις για νεφροουρητηρεκτομή. Υπό αυτή την έννοια. Έχει και άλλες επεκτάσεις αυτό σαν μέθοδος. Δηλαδή, αν αυτή αποδειχτεί και έχουμε και αντίστοιχα μια μέθοδο με καλά φίλτρα, για παράδειγμα, να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε εστίες δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να το επεκτείνει αυτό και στην κυστεροσκόπηση, για παράδειγμα. Και στη ριζική προστατεκτομή, δεν το δείξανε στη μόντα. Ναι, και στη ριζική προστατεκτομή. Στη ριζική προστατεκτομή το εντοπίσανε τα νεύρα. Ή στην ουρήθρα. Μπαίνοντας μέσα, θα μπορούσε να εντοπίσεις κάπου που μπορεί να έχει inside του και να πας από πάνω και να ελέγξεις και να δεις όντως αν είναι inside του η αιστεία και να την αφαιρέσεις. Σημαντικό όμως είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία που φαίνεται. Είναι οι οπτικές. Δηλαδή, για να γίνει όλο αυτό το πακέτο της εξέλιξης, δεν μπορεί να γίνει με το EFCAM του ουρητηροσκόπιο παλιά σκοπής, τα optical fibers, ας πούμε, που ήταν τα μαυράκια μέσα και μπαίνεις και βλέπεις ότι είναι χιονισμένο στα μαύρα. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, εδώ πρέπει να ακολουθηθεί η τεχνολογία. Άμα θες να μπεις σε αυτά τα πράγματα, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να έχεις chip on the tip τεχνολογία digital. Τα single use ανοίγει ένα παράθυρο. Τα single use ανοίγει παράθυρο. Βέβαια, τα single use δεν έχουν. Δεν έχει τόσο καλή είναι εικόνα. Πολύ καλά σε σχέση με τα, ναι, με τα fiber optics, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτή με την αυτό, εικόνα. Αυτό είναι εδώ, πολύ καλύτερο. Είναι πολύ φωτεινά, είναι λιγότερο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα δύο single use που υπάρχουν κυρίως είναι τη Boston και τη Pusen. Η Boston έχει και αυτή τα όρια της, είναι πολύ ακριβό καταρχάς, το πουλάνε πανάκριβα. Η Pusen που το πουλάει πιο φτηνά έχει πολύ φωτεινότητα. Τώρα το στρώνουν, το βλέπουν, δηλαδή δεν μπορείς να πεις τη λογική των φίλτρων, τη λογική των υπερεκλεκτικών εντοπίσεων. Και από ενέργεια μέχρι πού ανεβαίνετε? Για να το κάψουμε. Ναι. Να κάψουμε. Εξαρτάται τι είναι. Αν είναι holmium, εκεί είσαι πιο ευέλικτος. Είσαι πιο ευέλικτος, αλλά όπως βλέπετε εδώ το holmium δεν το καίει καλά, το ασπρίζει και δεν το ακουμπάς, το πας από μακριά. Το tulium που είναι το κατεξοχήν λέιζερ που εξαχνώνει και καίει ωραία τον ιστό, εκεί πάμε 20 βατ, πάμε Παναγιώτη. Ναι, και πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, γιατί εμείς δηλαδή είχαμε κάνει μια μελέτη. Έχουμε κάνει μια μελέτη, η οποία ήταν περισσότερο πειραματική μελέτη. Ουσιαστικά προσομοιώσαμε τις ροές και αντίστοιχα την ενεργοποίηση σε διαφορετικές συχνότητες. Εντάξει, για την περίπτωση του tulium ήταν σε διαφορετική ισχύ. Γιατί το tulium έχει δυνατότητα, έχει μια γκάμα 20 βατ με 200. Προσομοιώσαμε τις ροές που θα είχε ένα ενδοσκόπιο, γιατί τα ουρητηροσκόπια, τα EFCAM, τα έχουν πολύ χαμηλή ροή, ιδιαίτερα όταν βάλεις κάτι μέσα στον αυλό τους. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα βάλεις το μπάσκετ ή από τη στιγμή που θα βάλεις μέσα την οπτική ίνα, έχεις χάσει πολύ μεγάλο μέρος του αυλού. Οπότε η ροή είναι πολύ χαμηλή και υπάρχουν και μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και έχουν δείξει ότι και access heat να έχεις, αν εσύ πας με το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο με ένα μικρό access heat
και προσπαθείς να, και βάλεις μέσα την οπτική ίνα, μπορεί να έχεις στις τάξεις το 2,5 ml το λεπτό ροή, το οποίο είναι πολύ χαμηλή ροή. Αυτή η ροή, όταν ενεργοποιήσεις μέσα 200 βατ, έχει αύξηση στη θερμοκρασία. Ναι, παράδειγμα λέω. Ναι. Εμείς τα δοκιμάσαμε στο πειραματικό, τα δοκιμάσαμε όλα. Και βρήκαμε ότι οριακά εκεί γύρω περίπου στα 40 βατ, οριακά είναι το μέγιστο όριο που θα πας και για πολύ μικρό χρόνο. Μιλάμε για τις τάξεις των μερικών λεπτών. Καλύτερα είναι να κατέβεις και πιο κάτω. Οπότε γύρω στα 20 με 30 βατ έχεις πολύ καλή δυνατότητα να κάνεις και εξάχνωση και πολύ καλή αιμόσταση. Το τούλιουμ σε χαμηλή ισχύ δίνει καλή αιμόσταση. Οπότε έχεις το συνδυασμό και το δίκαιο να μπορέσεις να δουλέψεις και στις δίκες να μην κάνεις ζημιά. Στις πέτρες με αυτή ενέργεια. Τούλιουμ δεν το βάζουμε για τις πέτρες. Είναι και ο φυσικοχημικός τρόπος που δουλεύει το Hue Tullium, το οποίο δεν είναι τόσο αποτελεσματικό για τις πέτρες. Αν και τώρα θα το αλλάξουν και θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν pulsed. Οπότε αυτό το pulsed που θα δουλεύει σαν σφυρί θα έχει την καλύτερη δυνατότητα να σπάσει η πέτρα. Το καλό βέβαια που έχει το Tullium είναι ότι δεν κάνει καθόλου αυτό το retropulsion που το σπρώχνει πίσω στις πέτρες. Αλλά σε ό,τι αφορά τους όγκους. Με το χόλμιουμ στις πέτρες πόσο το βάμε, σε ρωτάει ο κύριος. Α, με το χόλμιουμ. Με το χόλμιουμ εξαρτάται. Εξαρτάται τι θέλουμε να πετύχουμε. Αν θέλουμε να κάνουμε απλά dusting, είμαστε περίπου στο 0,5 τζάουλ, 20 χέρτζ, 22, ανάλογα το μηχάνημα που έχουμε εκείνη τη στιγμή στη διάθεσή μας. Αυτό δίνει καλή δυνατότητα dusting. Τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε fragmentation, να το σπάσουμε σε κομμάτια. Έχει το μπαίνει στο 120. Λοιπόν, το 120 είναι άλλη ιστορία. Είναι άλλη ιστορία γι' αυτό. Ότι όλα αυτά βγήκαν στην αγορά χωρίς να έχουν λυθεί τα δύο βασικά ερωτήματα. Πόσο ανεβαίνουν οι πιέσεις με το εύκαμπτο στο νεφρό και πόσο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Τώρα έχουμε αρχίσει. Εμείς τώρα έχουμε έναν μεταπτυχιακό και έναν άνθρωπο, ένα φόλο από το εξωτερικό που κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχει βιβλιογραφία και μπαίνουν με το εύκαμπτο επάνω και κάθονται να κάνουν πέτρες 2 εκατοστά με το 120 της λουμένης. Τι ωραία. Σύψει ο άρρωστος. Έτσι, κανένας δεν κοιτάει πόσο θερμοκρασία ανεβάζει αυτό το τάδα. Γιατί είναι. Δεν ξέρουμε τα εργαλεία μας. Αυτή είναι η ουσία. Είναι η λογική δηλαδή της τεχνολογίας που πρώτα βγαίνει και μετά προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά. Αυτό που έγινε με τη ρομποτική. Αυτό με πάρα πολλά πράγματα. Οι εταιρείες θα φτιάξουν. Μπορούν να φτιάξουν οτιδήποτε τους ζητήσουμε. Το ζήτημα είναι πώς το χρησιμοποιείς αυτό. Πού θα το χρησιμοποιείς. Και γι' αυτό το ερώτημα πριν. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι το διαδερμικό έχει λιγότερες επιπλοκές επικίνδυνες για τη ζωή του ανθρώπου από ότι έχει το ρουτηροσκοπικό. Γιατί εύκαμε το ρουτηροσκοπικά, αν κάποιος εδώ πέρα έχει άλλη άποψη να μου το πει, εμείς πέρσι είχαμε 2 συμπτικά που παράτρεχαν να πεθάνουν. Σε αρνητικές καλλιέργειες. Αρνητικές καλλιέργειες. Γιατί αναβάζουμε τις πιέσεις. Κάθε φορά που κάνεις ένα flap με μια χειροπάμπ ή ένα ποδοπάμπ, ξέρω εγώ, για να δεις λίγο καλύτερα, αναβάζει τις πιέσεις στο σύστημα 8 φορές επάνω. 8 φορές. Και το δεύτερο pump που κάνεις δεν πέφτει πίεση κάτω για να ανέβει άλλες 8 φορές. Είναι 8 συν 8. Έτσι. Και όσοι κάνετε τέτοιες επεμβάσεις θα δείτε ότι είστε μέσα στο σύστημα. Εμείς μια φορά κάναμε μια αδερφή, ένα συναδέλφο. Είχε μια πέτρα στον Άνω Κάλικα. Το έκανα εγώ κιόλας συγκεκριμένα, για να μην κατηγορώ και κανέναν. Το Παναγιώτης είχε το pump και του λέω: Παναγιώτη, κάνε μου λίγο pump να δω λίγο καλύτερα. Και μου κάνει ένα pump ήπιο και μπροστά στα μάτια μου, παφ, ανοίγει ο κάλικας, κανονικότατο. Θυμάσαι. Ναι, αυτό είναι υδροκαλικό. Είναι επικίνδυνες, δηλαδή κάτι που έτσι, δεν το λέει κανένας. Αυτά λοιπόν δεν έχουν εκτιμηθεί οι πιέσεις ποτέ. Τώρα κάνουμε, ξεκινάμε. Μετά από τόσα χρόνια αυτή τη δουλειά, τώρα ξεκινάμε. Δηλαδή εμείς βάλαμε. Για πού ξεκίνησε αυτή η ιστορία, διότι κάναμε μια νεφροουρτηρεκτομή μετά από ένα κάψιμο. Την πρακτική ποια είναι, μπαίνεις, βλέπεις τον όγκο, παίρνεις βιοψία, τον guess με τούλιουμ, τον κάψαμε με τούλιουμ και αν βγει high grade μετά τον βάζει για νεφροουρτηρεκτομή. Πήγαμε στην νεφροουρτηρεκτομή μετά και άντε να κατεβάσεις λαπαροσκοπικά το έτερο. Ήταν δεξιά αριστερή μεριά, δεν θυμάμαι, δεν κατέβαινε δεν τίποτα, είχε γίνει μπετόν αρμέ, διότι η θερμότητα που είχε παραχθεί προς τα έξω έκανε αντίδραση. Έτσι, αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία τώρα πάμε να τα αποκαλύψουμε. Συνέχισε πάλι. Υπάρχει κάποιο ερώτημα σε αυτά που λέμε, κάποιο σχόλιο. Ναι, ναι συνάδελφε. Αν θα ήταν εντάξει, πιο αυστηρός, υπάρχουν κάποιοι που σίγουρα δεν χρησιμοποιούν αυξημένη πίεση στο εύκαμπτο ρητηροσκόπιο. Δηλαδή λένε, εγώ δεν χρησιμοποιώ γιατί θεωρώ η πίεση δεν είναι κάτι που χαρίζεται, αλλά πηγαίνει κάπου. Προσωπικά και εγώ δεν χρησιμοποιώ πίεση, αυτά που λέτε το pump, ποδοκίνητο, χειροκίνητα, καθόλου. Όσο πέφτει το νερό. Πού βάζετε το νερό, σε τι ύψος.
80 εκατοστά με ένα μέτρο. Μπορεί να το ανεβάσω ένα 20. Ξέρετε, αν το πάτε στο ένα 20, πόσο αυξάνει την πίεση. Υπάρχουν αποδεδειγμένα αυτά. Σαφώς. Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα. Το όριο χρονοδιαγράμματος του χειρουργείου παραμονή στον ατωροποιητικό είναι αυστηρό. Και όπως είπατε προηγουμένως για την καλλιέργεια των ουρών, παίζει τεράστιο ρόλο. Δηλαδή, αν έχει λιμώδη φορτίο, ναι, θα κάνει σύψη. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δεν μαθαίνει τη σύψη όμως από αυτό μόνο. Διότι οι πέτρες όλες δυνητικά, όλες οι πέτρες δυνητικά έχουν επιμολυσμένες με αρνητική καλλιέργεια. Οπότε, αν έχει μια πέτρα και τη πας ώρα μέσα, αποδεσμεύονται μικροοργανισμοί ούτως ή αλλιώς. Στο αναφερόμενο ρυθμιστικό φορτίο που είπατε, 2-2,5 εκατοστά. Ναι, θα προσπαθήσω από κάτω. Αλλά θα ενημερώσω τον ασθενή το ότι θα κάνει πιθανότητα 80 με 90% δεύτερο session. Θα κάνει συμπληρωματική θεραπεία. Στα 2 με 2,5 εκατοστά από κάτω πρέπει να ενημερώσετε τον ασθενή ότι θα χρειαστεί και τρίτο session. Γιατί στα 2 δεν νομίζω να μπορεί να βγει. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε, γιατί εγώ εδώ είμαι κάθετος. Το εύκαμ το ουρτυροσκόπιο είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ καλό. Μας δίνει ασύλληπτα εργαλεία, ασύλληπτες δυνατότητες. Πιστεύω όμως ότι πέτρες πάνω από 2 εκατοστά δεν πρέπει να τις κάνουμε με εύκαμ την ουρτυροσκόπηση. Θα πρέπει να τις κάνουμε με κάτι το οποίο θα λύσουμε το πρόβλημα του ασθενή μία φορά. Έτσι, μία άντε το πολύ δύο. Δηλαδή, η διαδερμική έχει ένδειξη για τις μεγάλες πέτρες. Δεν μπορεί, επειδή για κάποιο λόγο δεν θέλουμε να κάνουμε διαδερμική, να πουσάρουμε την ένδειξη του εύκαμ του. Αυτό είναι λάθος για μένα. Είναι λάθος. Και είναι το γνωστό. Υπάρχουν ουρολόγοι, συνάδελφοι, έτσι, συγκεκριμένα γνωρίζετε όλοι το σκοφόνε, ο οποίος κάνει διαδερμικά συνέχεια. Έπαθε μια πέτρα, ένα εκατοστό σκοφόνε στο νεφρό του και πήγε και έκανε εξωσωματική λιθοτριψία. Έτσι. Ναι, δεν έκανε εύκαμπτο. Δεν έκανε καν διαδερμικό. Πρώτο έκανε και τον κοροϊδεύουμε ακόμα. Έτσι, όχι, αλλά δεν το κοροϊδεύετε. Είναι γιατί ακριβώς σε τέτοιο επίπεδο θεωρούν ότι μόνο εκείνοι μπορούν να κάνουν και δεν υπάρχει άλλος στον κόσμο που να μπορεί να το κάνει. Κάπου χανόμαστε λίγο και οι ενδείξεις μας φεύγουν βάσει αυτού που μπορούμε να κάνουμε. Και στην ενδοσκοπική αυτό πληρώνεται. Η λογική του χειρουργού ότι ο ίδιος μπορεί να χειρουργήσει τον εαυτό του καλύτερα. Λοιπόν, συζητήσαμε ήδη, έχουμε πει αρκετά για τα ενδοσκόπια. Οπότε εγώ θα σας δείξω μόνο το λίθιο που λίγο πολύ το έχετε δει, το οποίο είναι το ένα από τα εύκαμπτα μιας χρήσης ουρτυροσκόπια. Γιατί δείχνω το συγκεκριμένο και με το όνομά του κτλ. Είναι γιατί είναι αυτό το οποίο βρίσκεται στις μελέτες τις οποίες θα δούμε. Ήταν το πρώτο που βγήκε στην αγορά και έχει λίγο πιο καλά τεκμηριωμένο. Φαίνεται ότι από προηγούμενες μελέτες ότι φέρνει καλά αποτελέσματα, ότι είναι αποτελεσματικό δηλαδή για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρα στο χειρουργείο. Και κατά περιπτώσεις συζητάγανε κιόλας στα πρώτες αυτές δημοσιεύσεις ότι μπορεί να είναι και cost effective, δηλαδή το κόστος του να μην είναι τόσο υψηλό. Έρχομαι όμως εγώ να συζητήσω αυτό το θέμα του κόστους. Το 2018, μελέτες 2017, οι οποίες έχουν κάνει, είναι από διαφορετικά τμήματα, διαφορετικά μέρη, έχουν κάνει μια μελέτη, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε μέχρι στιγμής με αυτό το εργαλείο ήταν το κόστος του. Είναι γύρω στα 1.500 ευρώ αναπεριστατικό. Το εργαλείο μπορεί να υπάρξει, να το χρησιμοποιήσεις για 4 ώρες συνολικά και πρέπει κάπως αυτό να τεκμηριωθεί και να μπορέσουμε να ξέρουμε αν θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε στα συστήματά μας. Γιατί έχει κάποια πλεονεκτήματα. Έχει πλεονεκτήματα πρώτα απ' όλα ότι θα το χρησιμοποιήσεις ένα περιστατικό και να το ταλαιπωρείς εκείνο το περιστατικό για να το φέρεις εις πέρας, γιατί συμβαίνει κάποιες φορές, έχουμε κάποιες πέτρες, ιδιαίτερα σε κάτω-κάλικες με άσχημες γωνίες, μπορεί να ταλαιπωρήσεις το εργαλείο, φοβάσαι μπορεί να σε δυσκολέψει πάρα πολύ το περιστατικό και να καταστρέψεις κιόλας και το εργαλείο των πολλαπλών χρήσεων που έχεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, για παράδειγμα, μιας χρήσης θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί θα το δούλευες, θα βγάζεις πέρα στο περιστατικό και αν το εργαλείο έτσι κι αλλιώς αυτό θα πεταχτεί στη συνέχεια. Θες να εκπαιδεύσεις ανθρώπους. Πώς θα τους εκπαιδεύσεις? Μπορεί να δώσεις τον ειδικευόμενο να ξεκινήσει με το εύκαμ το ουρτυροσκόπιο και να κινηθεί με αυτό. Με απλές κινήσεις μπορεί εύκολα να σπάσει. Να σπάσει το μηχανισμό του, ένα λάθος να κάνει βάζοντας την οπτική ή να έχει τρυπήσει τον αυλό. Εδώ είναι το σημαντικό κομμάτι. Η εκπαίδευση. Στο τμήμα μας, ποιοι χρησιμοποιούμε το εύκαμ το? Εγώ και εσύ. Αυτό είναι λάθος. Γιατί το εύκαμ το κοστίζει 30 χιλιάρια για το digital. Αν το σπάσει, θα του σπάσει το κεφάλι. Έτσι. Ναι, δεν είναι το λάθος, είναι ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά να πάρθει άλλο. Ενώ αν βγει το εύκαμπτο, το οποίο θα μου κοστίζει 600 ευρώ και θα μου δίνει 4 ώρες ζωής, σημαίνει δύο πράγματα. Το παίρνει ο δικαιωμένος και κάνει το περιστατικό. Το σπασέ, 600 ευρώ είναι.
Δεν το σπάσε. Έχω δύο επιλογές. Να το πάρει στο πειραματικό χειρουργείο να εξαντλήσει τις άλλες του δύο ώρες στα γρουνάκια ή να κάνει και δεύτερο περιστατικό βάζοντας το στο Cyrex. Εκεί είναι το μεγάλο ατού αυτών των ενδοσκοπίων, ότι θα εκτιναχθεί η εκπαίδευση των ανθρώπων πλέον. Γιατί κακά τα ψέγματα, σε όλα τα κέντρα πλέον με τα εύκαμπτα ουρτηροσκόπια, εκτός αν είσαι, ξέρω εγώ, σε ένα κέντρο που στις εταιρείες σου έχουν 10 ενδοσκόπια που άμα σπάει σου φέρνουν το καινούριο χωρίς να το πληρώνεις, κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά. Ακριβώς γι' αυτό. Επίσης σκέφτομαι να περάσω σε πλατφόρμα και τέτοιο για λόγους εκπαιδευτικούς, αλλά τώρα λίγο με σταματάς που μου λες ότι δεν έχουν τόσο καλή. Δεν μπορεί να περιμένει την εικόνα του ενδοσκοπίου που κάνει 30 χιλιάρια από το ενδοσκόπιο που στο πουλάνε 600 ευρώ. Αλλά άρα. Είναι αποδεκτή όμως. Ναι, αλλά είναι αποδεκτή. Για τα περισσότερα περιστατικά δεν γίνονται. Είναι όμως για όγκο. Για όγκο δηλαδή. Για πέτρες κάνεις... μια χαρά είναι. Μια χαρά είσαι. Για διαγνωστική είναι, έχει πολύ χειρότερη εικόνα. Για διαγνωστική ουρτηροσκόπηση είναι πολύ χειρότερη εικόνα. Το καλύτερο είναι να υπάρχει ένα ψηφιακό γι' αυτό. Για τη λιθίαση, όπως γίνεται με το ενοπτικό, αντίστοιχα μπορεί να το κάνει κάποιο και με ένα αντίστοιχο. Δεν έχει θέμα σε αυτό. Ναι, θα το ολοκληρώσω. Ουσιαστικά, τι δείχνουν αυτές οι μελέτες. Αυτές οι μελέτες όπως έχουν γίνει και παίζει ρόλο, είναι και κάνα δύο σημεία που πρέπει να σημειώσουμε, είναι ότι τα ουρτηροσκόπια τα οποία χρησιμοποιούν είχαν λίγες χρήσεις. Για παράδειγμα, σε αυτή τη μελέτη, το πολλαπλών χρήσεων κρατούσε μόνο για 12 περιστατικά. Αν εμείς χαλάγαμε κάθε 12 περιστατικά ένα πολλαπλών χρήσεων, θα είχαμε σταματήσει τη λιθίαση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Τώρα, σε τέτοια τμήματα που χαλάνε εύκολα τα εργαλεία τους ή έχουν μικρό όγκο περιστατικών, οι μελέτες αυτές δείχνουν ότι πιθανότατα να είναι cost effective. Όντως, να είναι καλό να χρησιμοποιήσεις ένα εργαλείο τέτοιο μιας χρήσης. Μάλιστα, εδώ πέρα σε μία μελέτη, από το 91ο περιστατικό, γιατί χαλάγανε πολύ γρήγορα τα εργαλεία τους που ήταν πολλαπλών χρήσεων. Από το 21ο περιστατικό, πλέον το πολλαπλών χρήσεων είναι αυτό το οποίο αρχίζει και συμφέρει. Αν έχεις δηλαδή μικρό case load, καλύτερα να χρησιμοποιήσεις εργαλείο που είναι μιας χρήσης. Πάλι μελέτη του 2018, στον ίδιο τομέα, εδώ το μοναδικό που θα αναφέρω είναι το εξής, ότι αυτό που αναφέρουν μέσα εδώ οι συγγραφείς, πρέπει να ξέρεις ποιο είναι το κόστος για το νοσοκομείο σου, ποιο είναι το κόστος της δουλειάς που κάνεις εκεί που βρίσκεσαι. Για να πας να κάνεις τι, να μπορέσεις να κάνεις negotiation, να μπορέσεις να παζαρέψεις κατά κάποιο λόγο τις τιμές στις οποίες θα αγοράζεις το συγκεκριμένο εξοπλισμό για το νοσοκομείο σου. Και εκεί βασικά θα ξέρεις κιόλας αν θα σου είναι χρήσιμο ή όχι μιας χρήσης ουρτηροσκόπιο. Ναι. Υπάρχει ένα άλλο και να κλείσουμε και ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Υπάρχει μια πολύ σημαντική οντότητα εδώ πέρα, τουλάχιστον για τα κρατικά νοσοκομεία. Το ενδοσκόπιο πολλαπλών χρήσεων εντάσσεται στο capital equipment budget του νοσοκομείου. Το ενδοσκόπιο αυτό εντάσσεται στο αναλώσιμο budget του νοσοκομείου. Οπότε πρέπει να δεις πού έχεις περισσότερο budget για να κινηθείς κιόλας. Έτσι, και αυτό είναι τελείως διαφορετικά budget. Είναι μη ευέλικτα budget και δεν περισσεύει το ένα και το βάζουν στο άλλο. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τους δύο ομιλητές. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας.